Συγκέντρωση στην πλατεία έχει το Πάμε Νούμερο Δόπη, το οποίο έστειλε το δικό του μήνυμα σε όλους τους εργαζομένους να είναι παρόντες στην πανελλαδική απεργία της 15ης Δεκεμβρίου, συνεχίζοντας έτσι τους αγώνες του ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των υποθέσεων με κίνδυνο παραγραφής ή την ύπαρξη απώλειας δικαιώματος. Την Κομωτινή και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επισκέφθηκε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Ιωάννης Καπελέρης. Σκοπός της επίσκεψης είχε να κάνει με το συντονισμό του ελεκτικού μηχανισμού όσον αφορά την περιφέρεια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης με πρώτο θέμα μεταξύ άλλων την στάση εργασίας και τη συγκέντρωση στην πλατεία που διοργάνωσε το Πάμε Νούμερο Δόπη, το οποίο έστειλε το δικό του μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους. Είναι παρόντες στην αυριανή πανελλαδική απεργία της 15ης Δεκεμβρίου, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους αγώνες ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία Κομωτίνης πραγματοποίησε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο με αφορμή την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, καλώντας όλους τους εργαζομένους να δώσουν το βροντερό παρόν τους στην πανελλαδική απεργία της 15ης Δεκεμβρίου. Η γραμματεία Ροδόπης του ΠΑΜΕ σήμερα στέλνει σε θερμό ταξικό μήνυμα στους εργαζόμενους, στους εργάτες, στις εργάτριες, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα. Αύριο, η μέρα 24 ώρες πανεργατικής, πανελλαδικής απεργίας, είναι ανάγκη να νεκρώσουν τα εργοστάσια, να νεκρώσουν οι τόποι δουλειάς. Να σημάνει συναγερμός κόντρα στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, κόντρα στην πολιτική της Τρόικας που μας έφερε η κυβέρνηση, κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα στην πολιτική των μονοπωλίων. Είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα πάλης. Από τα κάτω, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο, είναι ώρα ταξικής αντεπίθεσης, ταξικής λαϊκής αντεπίθεσης. Σήμερα η κυβέρνηση με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ψηφίζει στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο που ουσιαστικά, κατά την άποψη του ταξικού κινήματος και του ΠΑΜΕ, που ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα στις όποιες εργατικές κατακτήσεις και δικαιώματα είχαν απομείνει. Σήμερα λοιπόν το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο κάλεσε τις συμβιβασμένες εργοδοτικές, κυβερνητικές, συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ να μετατρέψουν την αυριανή 24 ώρα απεργία σε 48 ώρες και να μπει και η σημερινή μέρα ως απεργία. Φυσικά, επειδή είναι γνωστά δεκανίκια αυτής της πολιτικής, έκαναν μόνο σήμερα μία στάση εργασίας. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και στον νομό Ροδόπης σήμερα πραγματοποιούν και σήμερα συγκέντρωση εδώ στην κεντρική πλατεία με αφορμή την ψήφιση σήμερα στη Βουλή του πολυνομοσχεδίου. Και φυσικά θα αξιοποιήσουμε όλη τη σημερινή ημέρα και τη σημερινή κινητοποίηση, έτσι ώστε η αυριανή απεργία και η αυριανή απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 στην κεντρική πλατεία που διοργανώνει το ΠΑΜΕ να είναι μαζική, να είναι δυναμική, να είναι αποφασιστική. Το μέλος της τοπικής γραμματείας του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών, Αργύρης Μπαλέρμπας, μίλησε για τους αγώνες των σπουδαστών, οι οποίοι συνεχίζονται με αφορμή την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Κάτω το Μετόπο Αγώνα Σπουδαστών έχει καλέσει σε συλλαλητήρια. Ακριβώς επειδή περνάει το νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο καταργεί ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προβλέπει αύξηση στους έμεσους φόρους και νέες επιχορηγήσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις. Μπροστά σε αυτή την επίθεση που ουσιαστικά σήμερα πετσοκόβει και τα τελευταία δικαιώματα που είχαν απομείνει στους εργαζόμενους γονείς μας, κατεβαίνουμε εμείς στους δρόμους να δείξουμε την αντίδρασή μας. Εδώ στη Κομωτινή, αυτοί που τις προηγούμενες μέρες προέβαλαν την ενότητα φαίνεται να έχουν πάει σπίτια τους, διέλυσαν την κατάληψη δύο μέρες πριν την απεργία. Εμείς και μπροστά στις γιορτές δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, πάντα στη γραμμή που είχαμε. Η γραμμή αυτή είναι η ανατροπή του συστήματος, αυτού του συστήματος που θέλει ταξικούς φραγμούς και στην εκπαίδευση και στην εργασία. Και πάντα για να το πετύχουμε αυτό θα είμαστε πλάι στο ΠΑΜΕ, στις ταξικές εργατικές δυνάμεις. Τώρα κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα είδαμε πώς ακριβώς ήταν τα πράγματα σήμερα το πρωί και τις απόψεις τις οποίες εξέφρασαν τα μέλη του ΠΑΜΕ. Με απόφαση λοιπόν της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους για αύριο με εξαίρεση τις περιπτώσεις των υποθέσεων με κίνδυνο παραγραφής ή την ύπαρξη απώλειας δικαιώματος.
Ας δούμε λοιπόν πόσο εξηγεί τα δεδομένα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Γιώργος Κυμπαρίβης. Απέχουν οι δικηγόροι από τα καθήκοντά τους στις 15 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Γιώργο Κυμπαρίδη, η αποχή έχει να κάνει με τα συνδικαλιστικά και όχι μόνο δικά τους αιτήματα. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους αύριο Τετάρτη. Εξαιρούνται βέβαια οι περιπτώσεις εκείνες των υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή υπάρχει βέβαια απώλεια δικαιώματος. Σε αυτό το κομμάτι θα δοθούν άδειες σε συναδέλφους έτσι ώστε να δικαστούν οι υποθέσεις αυτές. Στο γενικότερο πλαίσιο όμως η αποχή αυτή, η οποία έχει να κάνει ουσιαστικά με τα συνδικαλιστικά και όχι μόνο δικά μας αιτήματα, προβάλλεται ως αίτημα στην κυβέρνηση η λήψη των όποιων αποφάσεων να έχουν, ουσιαστικά συντονισμένη το όποιο πνεύμα τους με τις δομές της χώρας και ειδικότερα με το λειτουργήμα του δικηγόρου. Ο κύριος Κυμπαρίδης αναφέρθηκε ειδικότερα στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, ώστε να μην εμπορευματοποιηθεί η δικηγορία. Εισαγγέλλεται ως άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι δεν μας αφορά, διότι οι δικηγόροι δεν είναι ένα κλειστό επάγγελμα, έτσι όπως τίθεται τουλάχιστον στα δημοσιεύματα. Νομίζουμε ότι θα πρέπει καταρχήν να μην εμπορευματοποιηθεί η δικηγορία, να μην έχουμε δηλαδή τον δικηγόρο έμπορο. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό, μαζί με τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ, στην πανελλαδική απεργία που κάνουν, συμμετέχουμε και εμείς, διεκδικώντας πέραν των όσων άλλων και δικά μας αιτήματα, που ουσιαστικά αφορούν το μέλλον των νέων γενεών, των νέων ανθρώπων, αλλά και περισσότερο την αξιοπρέπειά μας και τη μη απαξίωση του δικηγορικού λειτουργήματος. Νομίζω ότι θα είναι ένα καλό μήνυμα, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να ακουστεί η φωνή μας, αλλά και να καταδείξουμε γενικότερα στους πολίτες αυτής της χώρας ότι υπάρχουν αντανακλαστικά και σε επαγγελματικές ομάδες, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, όταν τα όποια μέτρα εξαγγέλλονται δεν έχουν κοινωνική δικαιοσύνη, πολύ περισσότερο δε όταν αυτό αφορά τη δικαιοσύνη, ένα αγαθό το οποίο νομίζω ότι πρωτίστως είναι για κάθε έναν από τους πολίτες από τα κύρια και ανεκτίμητα αγαθά, τα οποία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ούτε με ΦΠΑ, ούτε με εμπορευματοποίηση, αλλά πολύ περισσότερο δε με αξιοπρέπεια των ανθρώπων που μπορούν να ασκήσουν τη δικηγορία. Τρικομοτηνή και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ Ιωάννης Καπελέρης. Ο σκοπός της επίσκεψης σχετίζονταν με τον συντονισμό του ελεκτικού μηχανισμού σχετικά με την περιφέρειά μας. Οι προσανατολισμοί όσον αφορά τους ελέγχους μέσα από τις ποιοτικές στοχεύσεις των διαδικασιών έχουν σαν στόχο να δοθεί το μήνυμα στην κοινωνία το οποίο επιζητά να και είναι αυτονόητο, δηλαδή την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μακάρι. Το τμήμα ΣΔΟΕ της Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επισκέφθηκε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Ιωάννης Καπελέρης. Ο σκοπός της επίσκεψής του ήταν ο συντονισμός των ελεκτικών μηχανισμών στην περιφέρεια. Ο σκοπός της επισκέψεώς μου έχει να κάνει με τον συντονισμό του ελεκτικού μηχανισμού όσον αφορά την περιφέρεια. Οι προσανατολισμοί όσον αφορά τους ελέγχους μέσα από τις ποιοτικές στοχεύσεις προκειμένου μέσα από τη διαδικασία των ελέγχων να δώσουμε εκείνο το μήνυμα στην κοινωνία το οποίο επιζητάει και το οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει επιτέλους, όχι επιτέλους, αυτοί οι οποίοι επί σειρά ετών φοροδιαφεύγοντας σε βάρος του κοινωνικού συνέλου και αποκτώντας μεγάλης αξίας ακίνητη και κινητή περιουσία πρέπει κάποτε να ελεγχθούν και να αποδώσουν αυτά τα οποία επί σειρά ετών φοροδιαφεύγοντας είχαν αποκρύψει. Άρα μήνυμα μέσα από τους ποιοτικούς και στοχευμένους ελέγχους, προκειμένου να εμφανίσουμε, να αποκαλύψουμε την αποκριβήσα φορολογητέα ήδη εδώ και μία σειρά από έτη. Μια διαδικασία, μια φορολογική ασυδοσία, εγώ θα ήθελα να πω, ένα κλίμα φορολογικής ασυδοσίας λόγω της αδυναμίας, θέλετε πέστε το, ανυπαρξίας του φοροελεκτικού μηχανισμού, είχαν οδηγήσει σε αυτή τη θέση την οποία είχαν οδηγήσει τα δημόσια έσοδα. Φεύγουμε και αλλάζουμε στρατηγική ελέγχων πάνω στα πλαίσια όπως αναφέρθηκα προηγούμενα. Από εκεί και πέρα και σίγουρα
Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους και δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την απόδοση του ΦΠΑ στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Άρα πρέπει να υπάρχει μια εντατικοποίηση των ελέγχων προς αυτή την κατεύθυνση. Καθώς επίσης και μέσα από τον έλεγχο του εμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης των αγαθών στην περιοχή, δεδομένου ότι στην περιφέρεια υπάρχουν πύλες εισόδου, που εκεί πρέπει να είναι εμφανής η παρουσία μας. Και σίγουρα, όσον αφορά το παραεμπόριο το οποίο αναπτύσσεται και στη συγκεκριμένη περιοχή, στη συγκεκριμένη περιφέρεια, προκειμένου εκεί να διασφυλάξουμε τα δημόσια έσοδα και από την άλλη όμως να παρέχουμε και να καταπολεμήσουμε τη στρέβλωση της αγοράς, τη στρεβλώση του ανταγωνισμού και σίγουρα να προστατεύσουμε το στεγασμένο εμπόριο, το οποίο μπορώ να πω ότι χρειάζεται αυτή την υπηρεσία, χρειάζεται τους ελέγχους, το υγιές αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, γιατί και η έλεγχη είναι στοιχείο της δημοκρατίας και το στοιχείο το οποίο προσδιορίζει τους κανόνες της αγοράς. Άρα, τα τελευταία συμβάντα τα οποία έγιναν στην πόλη της Ξάνθης, πέρα του γεγονότος, είναι καταδικαστέα πέρα για πέρα. Θεωρώ ότι από κοινού και συντεταγμένα οι υπηρεσίες της πολιτείας, από κοινού με την Δημοτική Αστυνομία και με την ΕΛΑΣ, πρέπει να διενεργούμε ελέγχους προκειμένου να δώσουμε εκείνο το μήνυμα σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν μάθει εδώ και αρκετά χρόνια να λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούσαν. Άρα τα όποια φαινόμενα βιοπραγίας εναντίον συνεργείων ελέγχου αυτής της υπηρεσίας είναι καταδικαστία πέρα για πέρα και σαν στόχο οι έλεγχοι αυτοί έχουν τον πόλεμο ή εν πάση περιπτώσει όπως θέλετε πέστε το κατά του παραεμπορίου, παραεμπόριο το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο στεγασμένο και υγιές εμπόριο. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση. Ο Θεός να την κάνει. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τους προσκεκλημένους για να συνομιλήσουμε για το θέμα του πολυνομοσχεδίου και τις πάρα πολλές ενστάσεις που συγκεντρώνει από την πλειοψηφία των Ελλήνων και φυσικά και τον ψηφίζετε. Δεν θα πρέπει να πάρουμε ψηφίστε και ακόμη έτσι νομίζω συζητάτε. Λοιπόν, αντίδραση την οποία γύρει από το σύνολο των Ελλήνων, μιας και όλα αυτά τα οποία φαίνεται να συζητώνται κάθε άλλο παρά αφεντικά και ευνοϊκά είναι. Καλησπέριζουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου της Κομωτινής, τον κύριο Παντελή Μαγαλιό. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Και τον πρόεδρο επίσης του παραρτήματος της ΟΤΟΕ, τον κύριο Παντελή Αμπατζέλη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Και εσείς βέβαια μέλος του Εργατικού Κέντρου, έτσι, του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου. Ναι, έτσι είναι. Αλλά θα μας βοηθήσετε, θα συμβάλλετε στην αποσαφήνιση μιας άλλης, μάλλον στην παρουσίαση μιας άλλης οπτικής από το δικό σας επαγγελματικό χώρο, από το δικό σας μετερίζει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαγαλιά, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά βλέπουμε τελικά ότι ο Πρωθυπουργός και η χώρα προχωρά ακριβώς στην ψήφιση ενός πολυνομοσχεδίου που φαίνεται να μεγερθύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, να μειώνει τους μισθούς και να φέρνει όλους μας ενώπιον καταστάσεων που δεν θα ήθελαν να βλέπουν ούτε σαν εφιάλτη. Αυτό είναι μια πρώτη τοποθέτηση δική μου, θα ήθελα όμως και το δικό σας σχόλιο. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σχέδιο έκτρωμα, το οποίο κατεβαίνει με τις προτροπές του Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κατεβάζει μια σοσιαλιστική κυβέρνηση και μας γυρίζει πίσω σε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Αυτό είναι λυπηρό, διότι ο κόσμος πίστεψε ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες και αντί να έρθουν καλύτερες ημέρες, θα είμαστε έρμεα των εργοδοτών και του δούνου του για όλη αυτή την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει άλλοι εκτός από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται, δεν είχαν συνδιαχείριση στα κρατικά πράγματα, στα οικονομικά του κράτους. Δυστυχώς τα ελλείμματα, αντί να τα πληρώσουν αυτοί που φταίνε, θα τα πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι. Και ποιοι εργαζόμενοι? Οι εργαζόμενοι των 1.000 ευρώ. Διότι ο μισθός τους με αυτό το νομοσχέδιο θα κατέβει στα 739 και σε δεύτερη φάση θα κατέβει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Κύριε Μπατζιάννη, το δικό σας σχόλιο. Το δικό μου σχόλιο έχει να κάνει καταρχάς με την πολύ
δυσμενή μεταχείριση που επιφύλαξε ως μη όφελη η κυβέρνηση στην Αγροτική Τράπεζα, στο χώρο της οποίας και υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη, διότι, και θέλω να μιλήσω πρώτα γι' αυτό, διότι πρόκειται για μια δυσμενή πολιτική η οποία ήρθε έξαφνα, ευνηδιαστικά. Εμείς είχαμε πιστέψει ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε την Αγροτική Τράπεζα ως τη βάση για να δημιουργηθεί ο μεγάλος πυλώνας, ο δημόσιος πυλώνας στις τράπεζες, μέσα από τον οποίο θα παρενέβαινε η εκάστοτε κυβέρνηση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Αλλά από ό,τι φάνηκε, και επαναλαμβάνω και πάλι ευνηδιαστικά, από ό,τι φάνηκε, κατ' εντολήν καθυπόδειξην και της Τρόικας και ίσως και του μεγάλου, τολμώ να πω, και των εργοδοτών μέσα στην χώρα μας, των μεγάλων τραπεζιτών, κατ' εντολήν, να πω τουλάχιστον κατ' επιθυμίαν, για να μην φανώ και πολύ σκληρός στις εκφράσεις μου, τελικά αποσύρθηκε αυτή η προοπτική και η Αγροτική Τράπεζα βαίνει προς συρρήκνωση, η Αγροτική Τράπεζα βαίνει προς ελάττωση της σημασίας της και του μεριδίου της στον τραπεζικό χώρο, με αποτέλεσμα να χάνει έτσι ένα πολύτιμο εργαλείο και το κράτος για να περνάει τα δικά του, τις δικές του επιθυμίες εκεί που χρειάζεται, σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, αγρότες κλπ. Και όσον αφορά συνολικά τις τράπεζες, αλλά επιτρέψτε μου να πω και γενικότερα όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, υπάρχει ένα χτύπημα, πολύ επίσης δυσμενής μεταχείριση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ήταν το μοναδικό αποκούμπι του εργαζομένου απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις τράπεζες, συμβαίνει γενικότερα σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Περνάνε για τον ΟΜΕΔ, για τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα λίγους μήνες πριν. Καταργούν ουσιαστικά, δηλαδή, τις συλλογικές συμβάσεις και τη διαδικασία της διαιτησίας, έτσι τουλάχιστον όπως τα είχαμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Και αυτό θα οδηγήσει σε τόσο δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζομένους, που και το οποιοδήποτε δημοσιονομικό όφελος προσδοκούν και δεν θα το έχουν κατά τη δικιά μας την άποψη, μπροστά σε αυτό που θα φέρει στο κοινωνικό κόστος, και θα είναι αμεληταίο. Το κοινωνικό κόστος που θα πληρωθεί θα είναι δυσβάσταχτο. Θα υποφέρει ο εργαζόμενος, θα υποφέρει ο λαός. Πάμε με αφορμή λοιπόν τα όσα είπε και ο κύριος Σαμπατζιάνης, μου δίνουν έτσι τη δυνατότητα να περάσω στο επόμενο ερώτημά μου, κύριε Μαγαλιέ, το οποίο σχετίζεται με την αποσαφήνιση των στοιχείων τα οποία και έφεσε. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε ανώτερους και κατώτερους μισθούς με νούμερα όπως ακριβώς φαίνεται να διατυπώνονται πλέον και στο πολυνομοσχέδιο, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Και επίσης, σε συνάρτηση γενικότερα με τους εργαζόμενους κάθε ηλικίας, αλλά και επίσης σε συνδυασμό και με τους νέους, όπου εκεί φαίνεται να, και ηλικιακά αλλά και τους νέους εργαζόμενους, φαίνεται εκεί να ισχύουν άλλα δεδομένα. Το ένα μου ερώτημα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι η ουσιαστική κατάργηση του ΟΜΕΔ, που μας οδηγεί τελικά. Ποια ασφαλιστική δικλίδα, ποια δυνατότητα έχει ο εργαζόμενος, αν έχει πλέον στα χέρια του? Αυτοί που ήρθαν στη χώρα μας από τον Ευρωπαϊκό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπαν κουράγιο Έλληνες. Εμείς πρέπει να πούμε κουράγιο εργαζόμενοι, διότι δεν θα σταματήσει στο 739,56 που είναι ο μισθός από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, δηλαδή ο κατώτατος. Και μετά ήταν οι κλαδικές, οι οποίες έπαιρναν παραπάνω οι συνάδελφοί μας στη βιομηχανία. Άρα λοιπόν εδώ θα πάμε σε μικρότερους μισθούς και θα σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί οι μειώσεις θα είναι τουλάχιστον με 50-60%. Και αν περάσουμε στη δεύτερη φάση του μνημονίου, στην τρίτη φάση του μνημονίου, μιλάνε όλοι ότι θα
οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα με την επιταγή πλέον των εργοδοτών και του ΣΕΒ θα είναι πολύ μικρότεροι από το 739. Να φέρω ένα παράδειγμα για αυτό που μας έλεγε η κυβέρνηση και η κυρία Κατσέλη είχε διερεύσει, ότι μη στεναχωριέστε, θα είναι 12%, μέχρι 12%. Αυτό καταρρίφθηκε. Κυρία Κατσέλη, ό,τι μέχρι στιγμής έχει πει δεν έχει συμβεί τίποτα από όσα έχει πει. Ακριβώς. Σε κάθε τομέα γενικότερα. Ακριβώς. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Και νομίζω ότι βρέθηκε έτσι και στην δυσάρεστη θέση να απαντήσει σε όλα αυτά και με σαφείς μέσα και αποδείξεις και το Σαββατοκύριακο, νομίζω την Κυριακή, το Σαββάτο πριν της Κυριακής, στην αντίστοιχη εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού. Ακριβώς. Η κυρία Κατσέλη μας είχε πει ότι όλα αυτά γίνονται για να βοηθούν οι επιχειρήσεις να μην βάλουν λουκέτο και να μην απολυθεί κανένας πλέον εργαζόμενος. Αυτά όλα, όπως προβλέπει το άρθρο 14 του νομοσχεδίου, είναι για την ανταγωνιστικότητα και καθαρά για τις επιχειρήσεις. Για τίποτα άλλο. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι μισθοί στην Ελλάδα αποδείχτηκαν στον ιδιωτικό τομέα ότι δεν θα φέρουν κανένα όφελος στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και από διεθνείς οίκους, δεν επηρεάζουν, πόσο μάλιστα το Ινστιτούτο της Εργασίας της ΓΕΣΕ, το οποίο τα έχει πει αυτά και τα έχει εκδώσει σε βιβλίο και τα έχει δώσει και στον Υπουργό, τον κύριο Λοβέρδο και την κυρία Κατσέλη. Δυστυχώς όμως πρετάνευσε άλλη λογική και δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, να βάλουν χέρι στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε ο προϋπολογισμός, ούτε η ανταγωνιστικότητα θα ωφεληθούν από αυτούς τους μισθούς, τις μειώσεις των μισθών. Θα ωφεληθούν λοιπόν οι εργοδότες, οι οποίοι τόσα χρόνια έχουν κέρδη, παρουσιάζουν μεγάλα κέρδη και τα λεφτά τα οποία έχουν βγάλει από τις πλάτες του εργαζόμενου δεν επενδύθηκαν στην Ελλάδα και πήγαν σε ξένες τράπεζες και στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση εδώ έχει ένα μεγάλο ατόπιμα, έχει κάνει ένα μεγάλο ατόπιμα, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Μπατζιάνη, υπάρχει μέρος των δημοσιευμάτων, βρέθηκε ο τύπος από αντίστοιχα δημοσιεύματα, τα οποία ουτελείγονται πολύ αναφερόμενα στην ακολουθούμενη πολιτική, σχεδιαζόμενη και πλέον και νόμο του κράτους από την κυβέρνηση, εξηγούν μεταξύ άλλων ότι οι επιχειρηματολογούν για το γεγονός ότι προφανώς οι επιχειρηματίες, οι βιομήχανοι, ο ΣΕΒ ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος έφερε καθόρισε την ακολουθία η οποία φαίνεται να ισχύει και πλέον στη χώρα μας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι το μνημόνιο ή η Τρόικα εκείνη η οποία επιβάλλει τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Στοιχεία τα οποία ανέφερε μεταξύ άλλων και προηγουμένως από ό,τι αντιλήφθηκε και ο κύριος Μαγαλιός. Ποια είναι η δική σας άποψη? Εδώ και πολύ καιρό οι εργοδότες, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το χώρο της τράπεζας, αλλά πιστεύω ότι είναι ολοφάνερο και ευρύτερα για όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και για όλους τους εργαζόμενους, ο ΣΕΒ και η Ένωση Τραπεζών έχουν βάλει στην ατζέντα τους εδώ και πολύ καιρό κάποια ζητήματα και οικονομικού περιεχομένου και θεσμικού περιεχομένου που χτυπούσαν ακριβώς ό,τι είχε κατακτηθεί από τους εργαζομένους, με την καλή έννοια, δεν είναι κακώς εννοούμενα και κεκτημένα αυτά, είναι καλώς εννοούμενα και κεκτημένα, ό,τι είχε κατακτηθεί τόσο καιρό από τους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για την ΓΕΣΕ, είτε πρόκειται για την Ομοσπονδία, τη δικιά μας, το συνδικάτο το δικό μας, την ΟΤΟΕ, δηλαδή των Τράπεζων Υπαλλήλων, αντιδρούσαν και σε ένα βαθμό διασφάλιζαν ότι αυτές οι επιθυμίες και αυτές οι επιδιώξεις των εργοδοτών δεν θα περάσουν. Τώρα διαπιστώνουμε ότι με πρόσχημα την δίθεν αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με πρόσχημα την δίθεν καλυτέρευση, ας το πούμε έτσι, των οικονομικών των επιχειρήσεων, με πρόσχημα την υπαρκτή βέβαια, ας πούμε, ανάγκη για την διάσωση της ελληνικής οικονομίας, έχουν περάσει αυτή την ατζέντα στις αποφάσεις που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση και όλα αυτά, ενώ μέχρι πρόσφατα λέγανε ότι τι να κάνουμε, είναι αναγκαίο κακό διότι η Τρόικα θέλει να τα περάσει και εμείς αναγκαστικά πρέπει να υπακούσουμε,
Τώρα το έχουν γυρίσει λίγο και λένε ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε ήδη να είχαν γίνει από καιρό και θα τα κάνουμε τώρα χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος κλπ. Έχουμε δηλαδή μια διολίσθηση από πάγιες θέσεις και του κυβερνώντος κόμματος ΠΑΣΟΚ αλλά και τις εκπεφρασμένες θέσεις της κυβέρνησης πριν από κάποιους μήνες. Έχουμε μια διολίσθηση που σιγά σιγά αρχίζουν και ταυτίζονται η φρασιολογία και οι επιδιώξεις και της Τρόικας και των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Και πλευρά... αυτό μας λυπεί πάρα πολύ. Ναι. Και σαν κύριε Μπαζιάνη, από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι οι τράπεζες διόλου, βέβαια δεν θα μου απαντήσετε εσείς σε αυτό από την άποψη ότι δεν είναι το δικό σας κομμάτι, αλλά νομίζω ότι τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια της κουβέντας μας να το θέσουμε. Διόλου δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ανθρώπους που χάνουν τις δουλειές τους ή που μειώνονται ο μισθός τους, αλλά έχουν να ανταποκριθούν στην συγκεκριμένη υποχρέωση που είναι σίγουρα ένα στεγαστικό δάνειο ή οποιοδήποτε άλλο δάνειο. Γι' αυτό τι θα λέγατε? Έχει ακουστεί κατά κόρον από τους συμπολίτες μας. Η καραμέλα της ρύθμισης που μας οδηγεί. Ναι, έχει ακουστεί κατά κόρον και το ακούμε και εμείς συχνά από τους συμπολίτες μας που είναι εκτεθειμένοι από ένα δάνειο που έχουν πάρει, τους γενικότερους δανειολήπτες δηλαδή κλπ. Ότι δεν μπορεί να έχουμε πάρει ένα δάνειο με τις προϋποθέσεις του παρελθόντος που υπήρχε και κάποια οικονομική ευρωστία και κάποια προσδοκία ότι όλα θα πάνε καλά. Να βρισκόμαστε τώρα στη δύσκολη και στη δυσχερή θέση να προσπαθούμε να το αποπληρώσουμε με τα σημερινά δεδομένα και με τις σημερινές προσδοκίες που λένε ότι θα χειροτερεύσει οικονομικά η κατάσταση της οικογένειας του καθενός. Και είναι εύλογο αυτό το πράγμα, είναι εύλογη αυτή η ανησυχία. Δεν μπορεί κάποιος που έβρενε 1.500 ευρώ πριν από ένα χρόνο και πλήρωνε μια δόση 500 ευρώ να ανταποκριθεί στην ίδια δόση των 500 ευρώ αν παίρνει 1.000. Είναι προφανές πιστεύω το πρόβλημα. Και είναι βέβαια χονδροειδές το παράδειγμα, αλλά κάπως έτσι το έθεσα για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα υπερκέρδη που περιμένουν οι εργοδότες από την εφαρμογή αυτών των μέτρων και σε αυτό που βιώνει σήμερα ο μέσος πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια. Έχουν βρει την κρίση σαν έναν τρόπο για να κερδίζουν, αν όχι τα ίδια που κέρδιζαν, αν όχι περισσότερα από αυτά που κέρδιζαν στο παρελθόν, τουλάχιστον τα ίδια με αυτά που κέρδιζαν στο παρελθόν. Την ίδια ώρα που ο λαός χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα εισοδήματά του και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα. Ο λαός αυτή τη στιγμή χάνει και το πλέγμα προστασίας του, το δίκτυο προστασίας του, τις συλλογικές του συμβάσεις, τη διαιτησία. Αυτά έχουν τεράστια σημασία. Όταν δηλαδή σου κόβουν το μισθό, τουλάχιστον αν είχες το αποκούμπι της συλλογικής σύμβασης και της διαιτησίας κλπ. Τότε κάπως θα μπορούσες να διασφαλίσεις το μέλλον το δικό σου και της οικογένειάς σου. Τώρα είσαι παντού εκτεθειμένος. Μια ζούγκλα, ένας μεσαίωνας, τίποτα παραπάνω. Κύριε Μαγανιέ, ναι. Ότι ανακοίνωσαν το τελευταίο εξάμηνο κέρδη. Δεν ανακοίνωσαν ότι έχουν παθητικό. Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα κέρδη να τα μετακυλήσουν όχι σε αυτούς που χρωστάνε, όχι στους μετόχους, αλλά να δώσουν στην αγορά χρήματα από αυτά τα κέρδη που έχουν βγάλει το τελευταίο εξάμηνο εν μέσω της κρίσης, να δώσουν χρήματα στην αγορά για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά. Εάν δεν λειτουργήσει αυτό, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα σαν... Άρα λοιπόν να ξεκινήσω το ερώτημα μου με ένα περιγραφικό δεδομένο για να καταλήξω κάπου. Έχουμε έναν από τους συμπολίτες μας ή κάποιους από τους συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν συνηθίσει να λαμβάνουν ένα δάνειο στεγαστικό προφανώς για να μπορούν να έχουν το δικό τους σπίτι. Είναι λάτρης ίσως αυτής της ιδεολογίας οι Έλληνες, το σπίτι τους, το βασίλειό τους. Επίσης ένα δάνειο, ερτοδάνειο ή δάνειο διακοπών για να μπορέσουν να απλοποιήσουν καλύτερα τη ζωή τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, μετά και τα δεδομένα του μνημονίου και της κρίσης, μειώνονται οι μισθοί τους. Ενδεχομένως κάποιο μέλος της οικογένειας να χάνει και την εργασία του. Ο Έλληνας λοιπόν, ο οποίος είναι αποδέκτης όλων αυτών των καταστάσεων που γλαφυρά προσπάθησα να περιγράψω, θα κουνηθεί κάπως από τη θέση του, θεωρείται, και θα κατέβει αύριο στην απεργιακή κινητοποίηση? Υπάρχει ένας αναβρασμός στις τοπικές κοινωνίες ή ακόμη είμαστε βολεμένοι στις καρέκλες μας και δεν έχουμε σκοπό να δηλώσουμε, να διαδηλώσουμε, σε αντίθεση με τους νέους, με την νεολαία,
με τους 18χρονους έως 22-23 ετών που βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη φλόγα, μια μεγαλύτερη σπίθα για συμμετοχή στην οποιαδήποτε διεκδίκηση και φυσικά για αντίδραση. Κοιτάξτε να δείτε, η αίσθησή μας που γυρίσαμε τους εργασιακούς χώρους τους περισσότερους είναι ότι ο κόσμος πράγματι είναι προβληματισμένος ως προς το θέμα το τι θα γίνει με τους μισθούς του. Και έχουμε την αίσθηση ότι θα απεργήσει. Θα κλείσουν πολλά εργοστάσια, δεν θα δουλέψουν καθόλου. Ήδη έχουν στείλει αυτοί που θα παραμείνουν μέσα για προσωπικό ασφαλείας. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει όλοι αυτοί που θα απεργήσουν να πλαισιώσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, δηλαδή τις συγκεντρώσεις, για να δώσουμε ένα μήνυμα και στην Τρόικα και στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε άλλο. Η αίσθησή μου είναι ότι ο κόσμος αύριο θα απεργήσει, διότι έχει φτάσει στα όρια του. Βέβαια, καθοριστικό παράγοντα, και θα το πω πάλι, παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία προσπαθούν με έναν τρόπο, όχι γιατί κάποιος τους το υπαγορεύει αυτό, προσπαθούν με έναν τρόπο να ισορροπήσουν τα πράγματα και να εφησυχάσουν τον κόσμο της εργασίας. Δεν υπάρχει εφησυχασμός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να λένε την αλήθεια, πρέπει να μπουν σε αυτή τη λογική που να πουν τα πράγματα με το όνομά τους. Διότι φτάσαμε στο σημείο να παρακολουθούμε τηλεόραση και τα μεγάλα κανάλια, όχι για τα τοπικά κανάλια, για τα μεγάλα κανάλια, να παίρνουν θέσεις ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι. Η χώρα έχει πτωχύνει. Η χώρα δεν πάει καλά. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Αυτό που παρουσιάζουν... Δίνουν άλλο δηλαδή. Ναι, αυτό θέλετε να πείτε. Δίνουν άλλο. Εμείς λέμε το εξής. Ότι εμείς πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να βγούμε στους δρόμους, διότι δεν ξέρουμε τι ξημερώνει για τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε πού πάει αυτή η κατάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να τους δώσουμε ένα μήνυμα. Δεν πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο δρόμος, μόνο. Μάλιστα. Κύριε Μπατζιάνη, και το δικό σας σχόλιο θα ήθελα αναφορικά με το αν και κατά πόσον οι Έλληνες φαίνεται να έχουν την διάθεση να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε τύπου απεργιακές κινητοποιήσεις και αν η χώρα μας επίσης βρίσκεται σε έναν αναβρασμό που φαίνεται ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ξεσπάσει. Και θέλω να θέσω και ένα ακόμη στοιχείο στην κουβέντα μας, που ίσως και εσείς, κύριε Μαγκαλιά, θέλετε να το σχολιάσετε αργότερα. Παρακολουθούσα προηγουμένως ένα ρεπορτάζ από τα δελτία ειδήσεων των 8, όπου μεταξύ άλλων ένας συνδικαλιστής, επίσης συνάδελφός σας, είπε μεταξύ άλλων ότι αυτός ο οποίος, ο εργαζόμενος που δεν βρίσκεται ως μέλος ενός συνδικαλιστικού φορέα, δεν έχει δηλαδή αυτό γενικότερα το κομμάτι, θα μπορεί να πάει τελικά να καταλήξει σαν πρόβατο σε σφαγή. Οι εργαζόμενοι, αν θέλουν να έχουν έστω την ελάχιστη προστασία και εξασφάλιση και διασφάλιση όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα, πρέπει οπωσδήποτε να είναι οργανωμένοι και να ψάξουν να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να οργανωθούν είτε στο σωματείο τους είτε στην κλαδική τους οργάνωση. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτονόητο. Και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Από εκεί, αλλιώς, όντως, μόνος και απροστάτευτος θα έχει να διαπραγματευτεί ένας νάνος με τον γίγαντα εργοδότη, ένας νάνος εργαζόμενος με τον γίγαντα τράπεζα, για παράδειγμα. Αδιανόητα πράγματα αυτά. Όσον αφορά το ζήτημα της κοινωνικής, του κοινωνικού, όχι αναταραχής, του κοινωνικού αναβρασμού, και αν αυτός υπάρχει, είναι έντονος, μεγεθυμένος, ή αν είμαστε ακόμα στη φάση του καναπέ ή και για το πότε θα ξεσπάσει ενδεχομένως, όντως είναι προβληματισμοί όλων των πολιτών, όλων των εργαζομένων και φυσικά είναι και προβληματισμοί δικοί μας, των συνδικαλιστών. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς όμως είναι ότι, και εκεί πιστεύω πρέπει να δώσουμε την έμφαση, είναι ότι καταρχάς αυτή η κάποια βουβή οργή, κάποια σιωπηλή οργή, όταν θα ξεσπάσει, θα τα παρασύρω όλα στο διάβα της και εκεί κάπου θα πρέπει να το σκεφτεί και η Τρόικα και η κυβέρνηση και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας δημόσιας ζωής, διότι δεν πρέπει να οδηγούνται εκεί τα πράγματα, στην εκτράχυνση, στα άκρα. Εμείς πρέπει να οδηγούμαστε, να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα και όχι να δημιουργούμε από τα υπάρχοντα προβλήματα καινούργια. Και εκεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα
έχει απαντήσεις, έχει λύσεις και έχει διάθεση για διαβούλευση και για διάλογο. Δεν βλέπουμε την ίδια διάθεση να υπάρχει και από τη μεριά της κυβέρνησης και της Τρόικας. Και αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Οργανωμένα, συντεταγμένα, με τις δυνάμεις τις συνδικαλιστικές, τις οργανωμένες αύριο, που είναι η απεργία, στην πορεία, στη συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο, να περάσουμε το μήνυμα αυτό και να δείξουμε ότι έχουμε την δύναμη εμείς οι εργαζόμενοι να αντιπαλέψουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι όλα τελειωμένα, δεν μπορούμε να το δούμε μυρολατρικά. Στο κάτω κάτω της γραφής, ας μην το κάνουμε για τον εαυτό μας, ας το κάνουμε για τα παιδιά μας. Ας σκεφτούμε τι κόσμο θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Πολύ εύστοχο αυτό. Δεν μένουμε ακριβώς έτσι με σταυρωμένα χέρια, δεν αποδεχόμαστε τα πράγματα μυρολατρικά. Νομίζω ιδιαίτερη σημασία έχει αυτό. Κύριε Μεγαλή, ένα τελευταίο μικρούλι σχόλιο με νούμερα. Ναι. Πρόγραμμα επισφαλής. Κοιτάξτε να δείτε, το νομοσχέδιο προβλέπει μέσα ότι αν ο εργαζόμενος αρνηθεί την ειδική σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει είτε το σωματείο είτε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, τότε θα απολυθεί με το νέο μειωμένο μισθό. Δηλαδή η απόλυση του είναι δεδομένη αν αρνηθεί. Λοιπόν, και ξέρετε ότι εκπρόσωπος των εργαζομένων βαφτίζεται πάντα από τον εργοδότη. Δεν εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους, διότι γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και υπάρχουν και σωματεία τα οποία πολύ εύκολα μπορούν στις πιέσεις του εργοδότη να ενδώσουν. Άρα λοιπόν εδώ θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα ότι οι εργαζόμενοι θα πάνε πρόβατα επισφαγής. Και ένα άλλο θέμα το οποίο οι εργοδότες θα προσπαθήσουν με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο έγινε στα μέτρα και στα σταθμά των εργοδοτών και του ΣΕΒ, είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν θα μπορέσουν να αντιδράσουν και η απόλυση θα είναι σίγουρη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να οργανωθούν στα σωματεία τους, σε επιχειρησιακά και σε κλαδικά σωματεία. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν στυλοδόπη. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν. Και καλούμε όλα τα σωματεία να μην υπογράψουν καμία σύμβαση με κανέναν εργοδότη. Έτσι το νομοσχέδιο αυτό να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων. Μακάρι. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους, το τελευταίο που είπατε να πω, σε μικρό σχόλιο, καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους να πλαισιώσουν τις κινητοποιήσεις. 10 η ώρα λοιπόν στο εργατικό κέντρο όλη η κοινωνία της Ροδόπης, γιατί όλη η κοινωνία θα είναι, εάν γίνουν αυτά τα μέτρα και υλοποιηθούν, θα είναι συνυπεύθυνοι. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό κάτι να ναι, προσθέσω. Να μισό λεπτό μόνο, ναι, τίποτα παραπάνω. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι με τι κίνητρο θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις, θα απεργήσουμε, θα έρθουμε στη διαδήλωση, θα οργανωθούμε στο εργατικό κέντρο κλπ. Το κίνητρο ποιο είναι, από τη στιγμή που όλα ψηφίζονται από την Τρόικα, από τη Βουλή, καθ' υπόδειξη και κατ' επιθυμία της Τρόικας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όποιος δείχνει τη δύναμή του θα έχει και τα ανάλογα κέρδη. Όποιος δεν δείχνει τίποτα θα τον φορτώνουν συνέχεια με πρόσθετα βάρη. Ας γίνει κατανοητό αυτό. Το Φεβρουάριο έρχεται το μνημόνιο νούμερο 3. Εάν δεν αντιδράσει έγκυρα ο εργαζόμενος και αν δεν αντιδράσει έγκυρα ο οποιοσδήποτε πολίτης, τότε θα τον φορτώσουν με ακόμα περαιτέρω και ακόμα περισσότερα βάρη. Υπάρχει ελπίδα. Μπορεί να ψηφίσει και το πολυνομοσχέδιο. Υπάρχουν όμως και τα ζητήματα της εφαρμογής του. Και εκεί ακόμα υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, και τους δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Τις δικές του απόψεις εκφράζει στο Art Channel Thrakis ο πρόεδρος των εργαζομένων της Ενώσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης, Κυριάκος Καφαλής, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι τα εργασιακά και συνταξιδοτικά δικαιώματα θα είναι πλέον ανύπαρκτα. Επιβάλλεται, όπως είπα, όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αισθάνονται αδικημένοι με τη γλώσσα της οποίης να προσπαθήσουν να ενώσουν και κυρίως να δυναμώσουν όλα τα κομμάτια τους, έτσι ώστε να αντισταθούν δυναμικά και ουσιαστικά. Θα πρέπει να πούμε ότι εμείς θέσαμε ερωτήματα στον κύριο Καφαλή, μετά και από όσα προέκυψαν και κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με τις δηλώσεις του κύριου Κούκου. Θα ακούσουμε τον κύριο Καφαλή στις δηλώσεις του. Φιλοξενούμε στη συνέχεια τον κύριο Κούκο, ο οποίος έτσι θέλει να μας εκθιάσει την κατάσταση με το τι ακριβώς ισχύει στους εργαζόμενους στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πάμε λοιπόν στις πρώτες δηλώσεις.
Τη δική του άποψη εξέφρασε στο Art Channel Thrakis ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΕΑΣ Νομούρο Δόπης, Κυριάκος Καφαλής, απαντώντας ουσιαστικά στις βολές εναντίον του από το μέλος του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής Ευρυπίδη Κούκο. Ο κ. Καφαλής, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα εργατικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα είναι από ό,τι φαίνεται ανύπαρκτα και επιβάλλεται όλοι όσοι αισθάνονται αδικημένοι μέσα από τη γλώσσα της σιωπής να δυναμώσουν όλα τα κομμάτια τους έτσι ώστε να αντισταθούν δυναμικά και ουσιαστικά. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι και όλοι οι αποκαλούμενοι απλοί πολίτες και υγιείς πολίτες αυτού του τόπου ότι αυτό το λεωφορείο που λέγεται η Ελλάς μας έχει κατεβάσει στην άκρη μιας απέραντης ερήμου, όπου μέσα σε αυτήν την απέραντη έρημο στοιχεία όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα εργασιακά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα είναι πλέον από ό,τι φαίνεται ανύπαρκτα. Και από ό,τι φαίνεται σε αυτή την έρημο, την απέραντη έρημο, θα μείνουμε για πολύ καιρό. Συνεπώς επιβάλλεται όλοι εμείς οι οποίοι αισθανόμαστε αδικημένοι και είμαστε όντως αδικημένοι μέσα από τη γλώσσα της σιωπής να προσπαθήσουμε να ενώσουμε και κυρίως να δυναμώσουμε όλα τα κομμάτια μας ούτως ώστε να αντισταθούμε δυναμικά και ουσιαστικά. Και μέσα από αυτή τη δυναμική που θα αποκτήσουμε να αντιστρέψουμε κάθε αδικία που συμβαίνει στους απλούς πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν οι κατηγορίες μεταξύ μας και όλα αυτά περιτεύουν αυτή την εποχή. Και εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Αντιθέτως, επειδή έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν λάθη και έχω κάνει αρκετά λάθη και θα κάνω και άλλα λάθη, ποτέ μου δεν έπαιξα το ρόλο του ήρωα και απαιτώ να μην παίζουν και οι άλλοι, κάποιοι άλλοι, το ρόλο του ήρωα. Αν πραγματικά έχουν θετική διάθεση, θα μπορούν να έρχονται, να συζητούν και να προτείνουν τις λύσεις εδώ, μεταξύ των εργαζομένων ή μεταξύ των θεσμικών παραγόντων. Όχι στα κανάλια και όχι εκεί που δεν πιάνει τόπο. Επιβάλλεται λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία της χώρας μας να σκεφτούμε και κυρίως να συμπεριφερθούμε σοβαρά. Γι' αυτό λοιπόν η γλώσσα της σιωπής θα μας ωφελεί σε όλους, ούτως ώστε να δυναμώσουμε πραγματικά όλοι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον κύριο Κούκο στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κούκο. Καλησπέρα σας, κυρία Χαντούλη. Συμπιώνω παράλληλα κάποια από τα λεγόμενα του κύριου Καφαλή. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είστε στο δελτίο, θέλατε έτσι να εκφράσετε την κατάσταση, να την εξηγήσετε και στους τηλεθεατές μας. Και φυσικά εμείς δεν παίζουμε κανένα άλλο ρόλο παρά της φιλοξενίας και αποτύπωσης απόψεων. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτός είναι και ο λόγος που είστε απόψε εδώ. Πριν πάμε να σας ρωτήσω κάποια στοιχεία και να σχολιάσετε τα όσα και ο συνάδελφός, ο κύριος Καφαλής, διατύπωσε, θέλω να μου πείτε γιατί συνεχίζετε, σε ποια κατάσταση βρίσκεστε καταρχήν, πόσοι εργαζόμενοι. Εσείς είστε σε ποιο κομμάτι δουλεύατε στην αίρεση αγροτικών συνεταιρισμών. Σας ρωτάω κοινότυπα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι και σημαντικό. Στο τελευταίο διάστημα δουλεύαμε στο τυροκομείο και 7 εργαζόμενοι που δουλεύαμε εκεί μαζί βρισκόμαστε εδώ και 9 μήνες σε επίσκηση εργασίας. Εδώ και 9 μήνες σε επίσκηση εργασίας. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι περιμένετε να πάρετε τα χρήματά σας. Περιμένουμε να αποπληρωθούμε. Ναι. Εγώ πραγματικά χάρηκα που άκουσα και τον πρόεδρο των εργαζομένων, έστω και από την τηλεόραση, και τον υπότιτλο ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και εγώ δεν αμφιβάλλω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αλλά σε ποιο στάδιο και σε ποιο γήπεδο. Σε ποια πλευρά, στην πλευρά αυτών που δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται, για σε αυτών που είναι καθημερινά στον αγώνα της επίσης εργασίας, σε αυτών που δέχονται κριτικές από τους ίδιους εργαζόμενους της ΕΑΣ για τη στάση τους που βρίσκονται σε επίσης εργασίας, για αυτούς που τρέξαν να τους αντικαταστήσουν τις θέσεις δουλειάς τους, για τους συναδέρφους τους που επί 15 χρόνια ήταν μαζί και τρέξαν να εκπαιδεύσουν άλλους εργαζόμενους, εμείς βρισκόμαστε στο μετερίζι του αγώνα. Ο κύριος Καφαλής μίλησε και είπε ότι η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μα η ΕΑΣ εδώ και 9 χρόνια βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, ακόμα που δεν υπήρχε στη σφαίρα της φαντασίας ότι η χώρα θα περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ξεκινήσαμε με το να ρυθμίσουμε το χρέος της ΕΑΣ, όταν η Αγροτική Τράπεζα ανθούσε και σήμερα η Αγροτική Τράπεζα βρίσκεται και αυτή σε κατάσταση που είναι περίπου η ΕΑΣ. Οι εργαζόμενοι της βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, βρίσκονται σε μείωση μισθών,
βρίσκεται σε συρρήκνωση της τράπεζας. Εμείς περιμένουμε να πληρωθούμε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, οι 7 εργαζόμενοι θέλουμε να πληρωθούν τα δουλευμένα μας. Οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις τόσων χρόνων ποιες είναι? Είναι η συναυλία της πλατείας? Είναι η διαμαρτυρία έξω από την Αγροτική Τράπεζα για να μας επισκεφθεί ο κύριος Τσίπρας και να καταγγείλει το τραπεζικό σύστημα? Αυτές είναι οι κινητοποιήσεις 9 χρόνων. Ο κύριος Καφαλής διοικεί το σωματείο από το 2004. Όταν αναλάβαμε τότε μαζί στη διοίκηση, ήμασταν 3 μήνες μείον και σήμερα είμαστε 24. Ποια, κατά τη γνώμη του, προσπάθεια έγινε για να εξηγιανθεί η επιχείρηση? Μάλιστα. Είναι ερωτήματα που νομίζω που και εμείς γενικότερα θα θέσουμε. Πάντως, στις δηλώσεις που έκανε προς τον τηλεοπτικό μας σταθμό ο κύριος Καφαλής, είπε μεταξύ άλλων ότι οι κατηγορίες μεταξύ μας περιτεύουν. Προφανώς και έτσι απαντώντας σε ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, έχει αποτυπωθεί και δημοσιογραφικά εννοώ. Και επίσης επεσήμενε ότι αν υπάρχει θετική διάθεση, θα πρέπει να έρχονται και να συζητούν μαζί μας και όχι στα κανάλια και εκεί που δεν πιάνει τόπο. Άρα, το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής, κύριε Κούκο. Εσείς σε κάθε περίπτωση ενός καλέσματος ενδεχομένως, μιας συνεδρίασης, μιας συγκέντρωσης των εργαζομένων, ανταποκριθήκατε επίσης, καταθέσατε τις απόψεις σας με, όσο, έτσι, με τον δικό σας τρόπο προτείνετε θα μπορούσε να γίνει, ούτως ώστε να ληφθούν αποφάσεις επίλυσης των προβλημάτων και όχι διαιώνησής τους? Κοιτάξτε, κυρία Θεολόγη, μέχρι και πρότυπνος ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων. Ναι. Μέχρι πότε, μέχρι, δηλαδή? Πέρυσι, μέχρι τον Απρίλιο. Μέχρι τον Απρίλιο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα ήμουν απλό μέλος. Ο κύριος Καφαλής δεν έκανε ποτέ ούτε ένα συμβούλιο. Εσείς από την πλευρά σας, του μέλους, τι κάνατε? Εγώ πάντα προσπαθούσα και με τις οδηγίες που παίρναμε από το νομικό πώς θα αντιδράσουμε στο να καταβάλουν τους μισθούς μας. Μας έδινε τις οδηγίες ότι, κατά πρώτον, έπρεπε να γίνει μια τριμερή επιτροπή από εμάς, το αφεντικό, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον επόπτη εργασίας. Έγινε αυτό. Η δεύτερη μας είπε επίσης εργασίας. Πάρα πολλές φορές πήραμε, τουλάχιστον 2 φορές η Γενική Συνέλευση πήρε απόφαση να γίνει επίσης εργασίας, και επειδή δεν μπορούσε, δεν καθορίζαν την ημερομηνία, πάντα αφήνανε και στις 2 φορές την ευχέρεια στο σωματείο να πει πότε θα γίνει η επίσης εργασίας. Ποτέ δεν δόθηκε αυτή η ημερομηνία από το Διοικητικό Συμβουλίο των Εργαζομένων, ενώ πάρθηκαν 2 αποφάσεις σε γενικές συνελεύσεις. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τους εργαζόμενους στην Ένωση, όσο και εσείς από κοντά την ζούσατε, ποια είναι? Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά περιμένουν να πληρωθούν δεδουλευμένα και παίρνουν έναντι, και υπάρχει και αυτό το καθεστώς της συμμετοχής, τέλος πάντων, ή της αποπληρωμής ορισμένων αγορών που γίνονται μέσω της ΕΑΣ κτλ. Με τον συγκεκριμένο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Τι ακριβώς συζητάτε και με παλιούς σας συναδέρφους? Αυτή τη στιγμή, εγώ, επειδή είμαι πολύ καιρό σε επίσης εργασίες, δεν ξέρω το τι επικρατεί. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πού βαδίζει η Ένωση. Πού βασίζονται για να μας πληρώσουν τα χρήματά μας. Εγώ... Κάνατε επίσης κάποια κουβέντα με τον κύριο Σκοπιανό? Γιατί προφανώς... Όχι. Με τον κύριο Σκοπιανό και με το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχω να πω τίποτα. Μετά την εμφάνιση του κυρίου Αντιπροέδρου στο δικαστήριο, το οποίο μας είπε πάλι, μπροστά ορκίζοντας ο κύριος Αντιπρόεδρος, ότι θα μας πληρώσει στις 30 Νοεμβρίου, και μάλιστα δεν είναι πολλά τα χρήματα που σας χρωστάω, 120.000 ευρώ, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω με τους κυρίους αυτούς. Δεν μπορώ να συζητήσω, γιατί η οικογένειά μου και εμένα και των 7 ατόμων που είμαστε στην επίσχυση, είμαστε οικογενειάρχες άνθρωποι με παιδιά,
που καθημερινώς χρειαζόμαστε χρήματα και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα φέρουμε σε πέραση. Άρα, συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από ό,τι αντιλαμβάνουμε από τα λεγόμενά σας, έχετε εξαντλήσει κάθε περιθώριο συζήτησης. Εμείς εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο συζήτησης. Τι να συζητήσουμε, πώς θα πληρωθούμε. Δεν υπάρχει σήμερα κάποιος να μου πει ο κύριος Καφαλής, ο κύριος Σκοπιανός και το διοικητικό του συμβούλιο πώς θα μας πληρώσουν. Από πού. Από πού θα μας πληρώσουν. Προσπαθώ να βρω πού θα μας πληρώσουν. Εννοείται και δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ναι, για την μισό λεπτό. Θετική έλεξη. Σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, που με εμένα προσωπικά είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη τιμή που συνεργάζομαι και με τον Παντελή το Μαγαλιό, έχουμε εικόνα για κάθε επιχείρηση στη Ροδόπη. Ο κύριος Μαγαλιός είναι ένας πολύ εργατικός πρόεδρος, ένας πρόεδρος πραγματικά στολίδι για τον νομό Ροδόπης και ξέρουμε. Έπρεπε να τα πείτε προηγουμένως αυτά. Την εικόνα. Κάθε επιχείρηση στον νομό Ροδόπης. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Παντελής ο Μαγαλιός δεν έπεσε ποτέ στις εκτιμήσεις του για τις επιχειρήσεις του νομού Ροδόπης. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Λέτε λοιπόν ότι, πέρα από τη δυσκολία, ας αφήσουμε τις εντυπώσεις, ότι αυτό το οποίο ζητάτε, μάλλον έχετε εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεννόησης ή, εν πάση περιπτώσει, διασφάλισης των δικαιωμάτων σας. Μένετε σε αυτή την νομική οδό της επίσκεψης εργασίας και επίσης δεν έχετε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας, και έχει χρονιστεί και η εμπιστοσύνη σας προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε επικεφαλής συγκεκριμένων θεσμών. Πάρα πολύ. Η εμπιστοσύνη μας, γιατί και ο κύριος Καφαλής, ό,τι ημερομηνίες έδωσε. Πού είναι το θέμα, νομικά πού είναι το θέμα πέρα από την επίσκεψη εργασίας. Έχουν εκδικαστεί τα ασφαλιστικά μας μέτρα στις 15 Οκτωβρίου και περιμένουμε την ετοιμιγορία της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Κύριε Κούκο, ακούσαμε όλα όσα μας είπατε. Μισό λεπτό όμως, θα ήθελα κάτι. Ένα και λεπτό. Να κλείνουμε. Ένα λεπτό. Ναι, θα κλείσουμε. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Καφαλή προσωπικό. Είναι μια κριτική που δέχεται όποιος διοικεί ένα σωματείο 8 χρόνια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούκο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές γιορτές σε όλους. Να έχουμε, ελπίζουμε και για εσάς. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε λιγάκι τα προβλήματα των καπνοπαραγωγών που συνεχίζονται σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων. Ο πρόεδρος της κοινοπραξίας, Εσάτ Χουσέιν, ανέφερε πως θα καταφύγουν για άλλη μια φορά στην Αθήνα προκειμένου να βρεθεί εκεί λύση. Σε προβλήματα που απασχολούν τους καπνοπαραγωγούς του νομού, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Ροδόπης Εύρου, Εσάτ Χουσέιν. Ο κύριος Χουσέιν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τιμή των καπνών, όπως λέει, είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Ήδη από το καλοκαίρι που ξεκίνησαν, εισηγήσαν τα καπνά γύρω στο 2 εκατομμύρια κιλά, τα πήραν δύο εμπόρια, Μυστηριάν και Σέκε. Τις τιμές, αυτά που περιμένανε, μας δώσανε, σαν περισσότερες τιμές είναι τις τιμές, 3,80-3,90 στήσιμο τιμές των ωρών, και θα συνεχίζει τώρα και η Μιχαήλ να βαθμολογεί τα καπνά και αυτό σε 20 μέρες μετά από τα πρωτοχρονία θα ζυγίσει και αυτός και μετά θα δούμε. Τα συμβόλαια πάλι όπως πέρυσι μέχρι σήμερα μας ζήτησε η Μυστηριάν και δεν υπογράψαμε. Θα περιμένουμε δηλαδή να τελειώσουν όλα τα καπνά, όλα τα καπνά απορροφηθούν και μετά θα δούμε τη μέση τιμή που θα βγει. Μετά θα δούμε, θα κρατήσουμε τους εμπόρους και μετά, αν μας συμφέρει, θα υπογράψουμε. Αν δεν μας συμφέρει, δεν θα υπογράψουμε. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στην καταβολή των επιδοτήσεων. Όπως επεσήμανε, θα φτάσουν μέχρι την Αθήνα μέχρι να βρουν λύση. Όπως μας είχε πει ο Υπουργός Σκανδαλίδης, εκείνο το κομμένα που είναι 50%, θα τα πάρουμε 25% με επιχειρηματικό πρόγραμμα. Και το υπόλοιπο με την ολοκληρωμένη διαχείριση, όποιος θα κάνει ολοκληρωμένη διαχείριση, 93-90 ευρώ το στρέμμα, λίγο πολύ μας καλύπτει δηλαδή. Και σήμερα, μία η ώρα, έχουμε με τις 16 ομάδες, έχουμε και το πρόεδρο Κατσιάδα, θα μαζευτούμε στο δράμα, θα συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε για τις κομμένες 50%, μετά θα κατεβούμε κάτω στον Υπουργείο, αυτό το υπόθεση να τελειώσει, θα βάλουμε τέλεια παύλα δηλαδή και μετά θα συνεχίσουμε. Ενώ στο ενδεχόμενο της επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης στην Κομωτινή, ο κ. Χουσέιν ανέφερε πως για άλλη μια φορά θα συζητήσουν μαζί του τα ποσά των επιδοτήσεων. Εμείς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα καπνά και τις επιδοτήσεις. Αυτά είναι πιο πολύ θέμα.
χαρακτήρα. Αυτά θα τα πούμε πάλι τα ίδια. Το ξέρω την περιοχή μας. Γιατί είναι καπνοπολογική, ξέρετε, όπως έχουν μικρό κλήρο, δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις. Για να μην κοπούν ούτε ένα ευρώ, τουλάχιστον από τις επιδοτήσεις. Και τα υπόλοιπα και τα άρθρα 68 που έχει δηλαδή, για τα βαμβάκια και τα σκληρά σιτάρια κτλ. Και τα καλαμπόκια που δίνουν, θέλουμε και εκείνα να δοθούν και στα καπνά. Τουλάχιστον δηλαδή λίγο πολύ για να ζήσουμε, για να πάρουμε λίγο λεφτά δηλαδή, και για την περιοχή μας και το νομό μας. Δηλαδή. Ξέρετε, έχουμε κρίση, μεγάλη κρίση δηλαδή. Αν δεν έχουν και καπνοπαραγωγή, χειροτερεύουν δηλαδή. Αν έχει 6.500 που είναι ενεργοί, για σκεφτείτε γύρω στους 30.000 ανθρώποι είναι. Αν δεν έχουν, δεν έχουμε και λεφτά για το νομό. Θα κλείσετε και τα μαγαζιά. Γι' αυτό θα ζητήσουμε, θα μας δώσουν εκείνα αυτά, να το έχουμε κι εμείς. Έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει τα τελευταία 24 ώρες για τον νομό Ροδόπης. Ειδικότερα, χθες έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον ορεινό όγκο, χωρίς όμως να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικό ο αναπληρωτής νομάρχης Κώστας Κατσιμίγας. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσιμίγα, τα εκχιονιστικά μηχανήματα της νομαρχίας είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε πρόβλημα. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται από χθες στο νομό Ροδόπης, κυρίως στον ορεινό όγκο, με συνέπειες στις κατοικημένες περιοχές, δηλαδή στις κοινότητες Οργάνης και Έχρου και στα ορεινά χωριά του Δήμου Φιλίρας. Όπως αναφέρει ο αναπληρωτής νομάρχης Κώστας Κατσιμίγας, οι αλατιέρες της νομαρχίας δουλεύουν ασταμάτητα, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ήδη από χθες η αλατιέρα της νομαρχίας Ροδόπης έχει καθαρίσει το μισό δρόμο Νέας Άντας και Έχουρου, δηλαδή το ένα ρεύμα, και σήμερα καθαρίζει το δεύτερο ρεύμα. Η αλατιέρα της κοινότητας Οργάνης επιχειρεί στην κοινότητα Οργάνης, δεν ζήτησε ακόμα συνδρομή και το απόγευμα θα ρίξουμε αλάτι και θα καθαρίσουμε και την διαδρομή Πάνδρος ως Νυμφαία. Με απόφαση του νομάρχη χθες και δική μου σήμερα που αποουσιάζει ο νομάρχης, έχουν κλείσει τα δημοτικά σχολεία της κοινότητας Κέχρου, ορισμένα της κοινότητας Οργάνης, όπως είναι η Άνω Βυρσίνη, η Σαραγκινή, η Κίμη και δύο χωριά του Δήμου Φιλίρας, η Ραγάδα και η Εσοχή. Από ό,τι πληροφορούμαστε, τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Η κυκλοφορία διεξάγεται, δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε πάντα ότι πρέπει να υπάρχουν αλυσίδες σε όλα τα αυτοκίνητα. Κανείς να μην ξεκινά για τον ορεινό όγκο χωρίς να έχει αλυσίδες και άλλα εφόδια τα οποία είναι απαραίτητα, όπως είναι γάντια, να έχει νερό μαζί του, να έχει το κινητό του πάντοτε ενεργό και να είναι σε επαφή με τις αρχές εφόσον προκύψει κάτι, να μπορεί να είναι σε επαφή με τις αρχές εφόσον προκύψει κάτι δυσάρεστο. Στο μεταξύ, ο κύριος Κατσιμίγας επεσήμανε πως από τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα επιδεινωθεί και πάλι, οπότε και ζήτησε την προσοχή των πολιτών. Ωστόσο, σημείωσε πως τα εκχιονιστικά μηχανήματα λειτουργούν και δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η νομαρχία έχει δύο αλατιέρες. Η μία είναι σε άριστη κατάσταση, η δεύτερη είναι λιγότερο καλή, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτή μπορεί και επιχειρεί. Η κοινότητα Οργάνης έχει καινούργια αλατιέρα. Πολλές φορές ο χιονισμός γίνεται και με άλλου είδους μηχανήματα όπως με γκρέιντερ. Βέβαια όταν περάσει το γκρέιντερ μετά χρειάζεται και η αλατιέρα από πίσω. Και υπάρχουν βέβαια και ιδιώτες που αν χρειαστεί, αν έχουμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, υπάρχουν ιδιώτες στους οποίους μισθώνουμε και επιλαμβάνονται και αυτοί. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να είναι ανοιχτό το καρανίγκτερ, δηλαδή η χαράδρα μεταξύ μέστης και μάκρης. Εκεί επιχειρούν μηχανήματα της Εγνατίας Οδού, αλλά και ιδιωτών, και εφόσον οι ιδιώτες δεν είναι απασχολημένοι εκεί, τότε τους καλούμε και για τις περιοχές του νομού Ροδόπης. Μπορεί η διάβαση αυτή να μην ανήκει στο νομό Ροδόπης, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κομωτινή να υπάρχει επαφή με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι, και επειδή αρχίζουμε σιγά σιγά να αποκτούμε και περιφερειακή συνείδηση, συνδράμουμε και βοηθάμε πάντοτε κι εμείς να είναι ανοιχτός ο δρόμος Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Ξεκινάει η διαδικασία εκταμίευσης των χρημάτων για τις αποζημιώσεις των δικαιούχων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2007. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας Ροδόπης.
αν και καθυστερημένα, όπως αναφέρει ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της νομαρχίας Ροδόπης Κώστας Μπαλτίδης, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών του 2007 στο γραφείο 226 της νομαρχίας. Αν και καθυστερημένα μετά από 3 χρόνια, οι πλημμυροπαθείς επαγγελματίες πρέπει να υποβάλουν κάποια δικαιολογητικά πρόσθετα. Είμαστε στο τελικό στάδιο και από εκεί και πέρα θα αποζημιωθούν από το ΝΕΟΜΕΧ. Αυτά τα δικαιολογητικά θα έρθουν να τα υποβάλουν στο γραφείο 222 της Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας και υπάρχει μία σειρά από δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν. Ο κ. Μπαλτίδης ανέφερε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι πλημμυροπαθείς. Τα δικαιολογητικά είναι αυτά τα οποία πρέπει να υποβάλουν. Είναι μια βεβαίωση περί μη πτώχευσης. Θέλουμε μια δικαιολογητικά από την επιχείρηση, το αφημί, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αν το οίκημα αυτό, αν η στέγη αυτή, η επαγγελματική στέγη ήταν η δικιά τους ή ήταν οι νοικιαστές. Είναι κάποια δικαιολογικά τα οποία θα τα στείλουμε εμείς στην ΙΑΣΒΕ. Είναι η υπηρεσία σεισμολογικών Βορείου Ελλάδου η οποία θα απομβαθεί και αν έχουν και κάποια προβλήματα στα κτηριακά τους. Ο ΜΕΧ αποζημιώνει μόνο για τα εμπορεύματα και για τα μηχανήματα, για τον μηχανικό εξοπλισμό. Το 30% της ζημιάς πρόκειται να λάβουν δικαιούχοι, ενώ ο προϊστάμενος διευκρίνησε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών. Αφορούν όλο τον νομό. Είναι 64 δικαιούχοι επαγγελματίες και το ποσό που θα διαμεθεί είναι γύρω στις 218.000. Από την εκτιμηθήσα ζημιά παίρνουν το 30%. Και να σας καληνυχτήσουμε κυρίες και κύριοι με μια αθλητική είδηση. Νέα μεγάλη επιτυχία του Αθλητικού Συλλόγου Πολεμικών Τεχνών Κομωτινής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στη Σόφια. Με απολογισμό μια πρώτη θέση, μια δεύτερη και 2 τρίτες. Οι πρωταγωνιστές μίλησαν για την επιτυχία τους στην αθλητική εκπομπή 90 συν. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Για τις επιτυχίες τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών στη Σόφια μίλησαν στην αθλητική εκπομπή 90 συν οι Χρήστος Μπαϊράμης, Κώστας Αμπαζάς, Γιάννης Λιμπερίδης και Νίκος Γούρας. Παρακολουθήστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Για εμάς ήταν μια μεγάλη εμπειρία που συμμετείχαμε εκεί για πρώτη φορά. Καταφέραμε να πάρουμε 3 μετάλλια για την πόλη μας στην Κομωτινή. Και το κλίμα ποιο ήταν, πόσο δύσκολη ήταν αυτή η αγώνα? Ήταν δύσκολη γιατί ήταν από 36 χώρες. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Εγώ προσωπικά αγωνίστηκα στους βετεράνους. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το άθλημα? 2 χρόνια. Μάλιστα. Να περάσουμε στον Κώστα Ναβαζά τώρα, δεύτερος στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Κώστα. Κοιτάξτε. Για άλλη μια φορά, ο συλλόγος θα έλεγα δόξα τελικά χρώματα. Είχαμε τον Μανώ τον Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πρωτιά. Πρώτη θέση ο κύριος Μπαϊράμης, δεύτερη θέση εσύ. Το πρωτάθλημα αυτό που έγινε στη Σόφια από 8 μέχρι 12 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πανευρωπαϊκό, αλλά έχει και διπυρωτικό χαρακτήρα, θα μπορούσα να πω, γιατί συμμετείχαν κάποιες χώρες από Ανατολική, από Δυτική Ασία, δηλαδή όπως το Ιράν, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, κάποιες άλλες χώρες. Για μας ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ προσωπικά, νομίζω και οι συναθλητές μου, πρώτη φορά πηγαίναμε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι, παγκόσμιο χαρακτήρα πρωτάθλημα να διαγωνιστούμε. Είχε πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλούς αθλητές, διαφορετικά συστήματα, ήταν σίγουρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Σε ποια κατηγορία σου είσαι? Εγώ βγήκα δεύτερο στην κατηγορία αυτοάμυνας παραδοσιακές. Η εμπειρία σου από αυτόν τον αγώνα και πώς χάθηκε το χρυσό μετάλλιο? Κοιτάξτε, το χρυσό μετάλλιο χάθηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δάσκαλος. Εγώ κάνω δηλαδή 2 χρόνια και κάτι μήνες. Ο άνθρωπος αυτός έκανε πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορούσα να τον ανταγωνιστώ δυστυχώς. Σίγουρα μεγάλη σου επιτυχία. Απέναντι σε έναν δάσκαλο να νικάς άλλους αθλητές και να κατακτάς τη δεύτερη θέση. Βέβαια, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Αυτό βέβαια όλο το καταφέραμε με τη βοήθεια του δασκάλου μας, του Γιάννη του Αλεξίου, και όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε, όλα τα παιδιά και διακριθήκαμε, ήταν από το προσωπικό σύστημά του, το Black Dragon Fist Kung Fu, ή ελληνικά, η γροθιά του Μαύρου Δράκου. Κάτι άλλο, ναι, δεν θα μπορούσαμε, πιστεύω, να πετύχουμε. Δηλαδή, χωρίς την καθοδήγησή του τόσους μήνες, σκληρή προετοιμασία, χωρίς όλα αυτά και χωρίς τις δικές του τεχνικές, μόνοι μας και με τόσο λίγο χρόνο εκπαίδευση, δύσκολα θα καταφέραμε κάτι. Πόσο σκληρό είναι στις προπονήσεις, μέσα εισαγωγικά, ο Γιάννης ο Αλεξίου? Κοιτάξτε,
Οι προπονήσεις ίδιες είναι σκληρές, όχι ο ίδιος ο δάσκαλος. Ο ίδιος ο δάσκαλος επιβάλλει απλώς σε ένα μεγάλο βαθμό την πειθαρχία. Την πειθαρχία, την σκληρή προπόνηση, την αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε. Και έτσι έρχονται και οι επιτυχίες. Συνδυασμό πάντα με τις τεχνικές. Αυτά τα δύο είναι τα μυστικά της επιτυχίας για μένα προσωπικά.